Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Πλάτωνος, Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Ο Σοκράτης μιλάει στους δικαστές μετά την απόφαση τους που τον καταδικάζει σε θάνατο Επειδή δεν κάνατε λίγο καιρό ακόμα υπομονή, άνδρες Αθηναίοι, θα φορτωθείτε το κακό όνομα και τη μορφή εκείνων που θέλουν να κατηγορήσουν την πόλη πως θανάτωσε το Σοκράτη, άνδρα σοφό. Γιατί θα πούνε ότι είμαι σοφός, ακόμα και αν δεν είμαι, εκείνοι που θέλουν να σας κακολογήσουν. Αν περιμένατε όμως λίγο καιρό, από μόνο του θα είχε γίνει αυτό γιατί βλέπετε την ηλικία μου ότι βρίσκεται ήδη μακριά από τη ζωή και κοντά στο θάνατο. Δεν απευθύνουμε σε όλους σας, αλλά σε εκείνους που με καταδίκασαν σε θάνατο. Στους ίδιους έχω να πω και το εξής. Θα νομίζετε ίσως άνδρες ότι καταδικάστηκα επειδή δεν μπόρεσα να σας πω τα λόγια που χρειάζονταν για να σας πείσω εφόσον πίστευα ότι πρέπει να πω και να κάνω τα πάντα για να αποφύγω την καταδίκη. Κάθε άλλο. Καταδικάστηκα όχι επειδή δεν μπόρεσα να σας πω τα κατάλληλα λόγια, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να φανώ θρασίς και ανεδής. Και επειδή δεν θέλησα να σας πω πράγματα που θα τα ακούγατε πολύ ευχαρίστως. Να κλαίω και να οδύρωμαι, να πράττω και να λέω πολλά άλλα, κατά τη γνώμη μου, ανάξιά μου σαν αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε από άλλους. Αλλά ούτε τότε πίστεψα ότι έπρεπε λόγω του κινδύνου να πράξω κάτι ανάρμοστο για ελεύθερο άνθρωπο. Ούτε και τώρα μετανιώνω για τον τρόπο που απολογήθηκα. Προτιμώ να πεθάνω έχοντας απολογηθεί όπως το έκανα παρά να ζω αλλιώς. Γιατί ούτε σε δίκη, ούτε σε πόλεμο, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει εγώ ή άλλος κανένας να μηχανεύεται πώς με κάθε μέσο θα αποφύγει το θάνατο. Γιατί και στις μάχες πολλές φορές γίνεται φανερό ότι μπορεί κανείς να αποφύγει το θάνατο εγκαταλείποντας τα όπλα του και οικετεύοντας τους εχθρούς. Υπάρχουν σε όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις πολλοί άλλοι τρόποι για να ξεφύγει κανείς από το θάνατο. Αν έχει το θράσος να πει και να πράξει οτιδήποτε. Δεν είναι λοιπόν κάτι το δύσκολο άνδρες το να αποφύγει κανείς τον θάνατο, είναι όμως πολύ δυσκολότερο να αποφύγει το κακό. Γιατί το κακό τρέχει γρηγορότερα από τον θάνατο. Εμένα τώρα αργό και γέροντα, με έχει προφτάσει το πιο αργό από τα δύο. Τους κατηγορούς μου όμως, που είναι φοβεροί και γρήγοροι, το χειρότερο, η κακία. Εγώ λοιπόν φεύγω έχοντας καταδικαστεί από εσάς σε θάνατο. Αλλά εκείνη από την αλήθεια σε μοχθηρία και αδικία. Φυσικά εγώ θα υπομείνω την ποινή μου. Το ίδιο και εκείνη. Ίσως έτσι να έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε. Θέλω όμως εσάς που με καταψηφίσατε να δώσω και έναν χρησμό για το μέλλον. Γιατί ήδη βρίσκομαι στο σημείο που οι άνθρωποι, σαν πρόκειται να πεθάνουν, αποκτούν τη δυνατότητα να προλέγουν καλύτερα. Λέω λοιπόν σε όσους από εσά άνδρες με σκοτώσατε, ότι αμέσως μετά το θάνατό μου θα τιμωρηθείτε πολύ χειρότερα μα το Δία από όσο με τιμωρείτε σκοτώνοντάς με. Γιατί τώρα με την πράξη σας αυτή νομίζετε ότι θα απαλλαγείτε από το να δίνετε λόγο για τη ζωή σας. Αλλά ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί, όπως εγώ σας τα λέω. Γιατί πλέον θα αυξηθούν εκείνοι που θα σας ελέγχουν, τους οποίους εγώ μέχρι τώρα, χωρίς να το καταλαβαίνετε, εμπόδιζα. Και όσο πιο νέοι είναι, τόσο πιο ενοκλητικοί θα σας γίνονται. Και εσείς πιο πολύ θα αγανακτήσετε. Γιατί αν νομίζετε ότι σκοτώνοντα ανθρώπου θα γλιτώσετε από τι επικρίσει του τρόπου ζωή σα, δεν σκέφτεστε σωστά. Η μέθοδο αυτή απαλλαγή δεν είναι ούτε πολύ αποτελεσματική, ούτε καλή. Εκείνη που είναι και καλύτερη και ευκολότερη είναι να μην εμποδίζετε τους άλλους να σας επικρίνουν, αλλά να προετοιμάζετε τον εαυτό σας ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος. Προλέγοντας αυτά για όσους από εσά με καταδικάσατε, σας χαιρετώ. Όσο για αυτούς που με αθώωσαν, ευχαριστώ θα μιλούσα μαζί τους για ό,τι συνέβη. Ενώ οι άρχοντες θα είναι απασχολημένοι και μέχρι να πάω στον τόπο όπου πρέπει να πεθάνω. Γι' αυτό, άνδρες, μείνετε λίγο χρόνο ακόμα μαζί μου γιατί τίποτα δεν μας εμποδίζει όσο είναι δυνατόν να μιλάμε μεταξύ μας. Θέλω λοιπόν σε εσά που είσαστε φίλοι μου να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό που μου συνέβη. Σε μένα λοιπόν, άνδρες δικαστές και ονομάζοντά σας δικαστές, πολύ σωστά σας ονομάζω έτσι, συνέβη κάτι θαυμαστό, η συνηθισμένη μου μαντική ικανότητα του δαιμονίου άλλοτε εμφανιζόταν πολύ συχνά και ακόμα και για μικρά πράγματα με εμπόδιζε αν επρόκειτο να πράξω κάτι που δεν ήταν σωστό. Τώρα όμως μου συνέβη αυτό εδώ που βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι που θα το νόμιζε κανείς το χειρότερο από τα κακά και τέτοιο θεωρείται. Εμένα όμως ούτε το πρωί που έφυγα από το σπίτι δεν με εμπόδισε το σημείο του Θεού ούτε όταν ερχόμουν εδώ στο δικαστήριο, ούτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου για κάτι που επρόκειτο να πω. Ενώ σε άλλες ομιλίες μου, πολλές στιγμές με σταμάτησε καθώς μιλούσα. Τώρα όμως, σε αυτή την υπόθεση πουθενά δεν με εμπόδισε, ούτε σε κάποια πράξη, ούτε σε κάποιο λόγο. Πού το αποδίδω αυτό, θα σας πω γιατί φαίνεται πως ό,τι μου συνέβη εδώ είναι για μένα καλό και δεν είναι όπως το νομίζουμε όσοι θεωρούμε ότι είναι κακό να πεθάνει κανείς. Και έχω την καλύτερη απόδειξη γι' αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην με είχε εμποδίσει το οικείο αυτό θείο σημείο ανεπρόκειτο να κάνω κάτι που δεν είναι καλό. Α κατανοήσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι έγινε να είναι καλό. Γιατί ένα από τα δύο είναι ο θάνατο. Ή δεν είναι τίποτα και όποιο πεθαίνει δεν έχει καμία συνέστηση, ή όπω λένε, συμβαίνει κάποια μεταβολή και μετήκηση τη ψυχής από τον εδώ τόπο σε έναν άλλον. Και είτε δεν υπάρχει καμία αίσθηση, αλλά είναι σαν ύπνο κι αν είναι σαν να κοιμάται κανείς χωρίς να βλέπει ούτε όνειρο, τι θαυμάσει ο όφελος που θα ήταν ο θάνατος. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αν κάποιος έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε μια νύχτα που κοιμήθηκε χωρίς να δει ούτε ένα όνειρο και τις άλλες νύχτες και μέρες της ζωής του, αν έπρεπε να τις αντιπαραβάλει με τη νύχτα εκείνη και να σκεφτεί και να πει πόσα καλύτερα και πιο ευχάριστα μερόνιχτα έχει ζήσει στη ζωή του από αυτή τη νύχτα, Νομίζω ότι όχι μόνο ο τυχαίος ιδιώτης, αλλά και ο μεγαλύτερος βασιλιάς θα τα έβρισκε πολύ λίγα σε σχέση με τα άλλα μερόνυχτα. Αν κάτι τέτοιο είναι ο θάνατος, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι είναι όφελος. Γιατί έτσι η αιωνιότητα όλη δεν φαίνεται παρά σαν μία νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι αναχώρηση, από εδώ για έναν άλλο τόπο. Κι είναι αλήθεια τα λεγόμενα ότι εκεί βρίσκονται όλοι όσοι έχουν πεθάνει. Τι μεγαλύτερο καλό θα υπήρχε από αυτό, άνδρες δικαστές. Αν κάποιος, φτάνοντας στον Άδη, έχοντας απαλλαγή από αυτούς εδώ που ισχυρίζονται ότι είναι δικαστές, θα βρει τους αληθινούς δικαστές που λένε ότι δικάζουν εκεί, τον Μίνωα και τον Ραδάμανθη τον νεακό και τον τριπτόλεμο και τους άλλους από τους ημίθεους που υπήρξαν δίκαιοι στη ζωή τους. Θα ήταν μήπως άσχημη αυτή η αναχώρηση ή πάλι και ποιος από εσά δεν θα έδινε οτιδήποτε για να βρεθεί με τον Ορφέα τον Μουσέο, τον Ισίωδο και τον Όμιο. Εγώ πάντως πολλές φορές θα ήθελα να πεθάνω αν όλα αυτά αληθεύουν γιατί σε μένα τουλάχιστον Φαίνεται θαυμαστή η παραμονή σε μέρος που θα μπορούσα να συναντήσω τον Παλαμίδη, τον έαντα του Τελαμόνα και όσους άλλους από τους παλιούς πέθαναν από άδικη κρίση και να συγκρίνω τα παθήματά μου με τα δικά τους. Νομίζω πως κάθε άλλο παρά δυσάρεστα θα μου ήταν όλα αυτά. Και μάλιστα το σπουδαιότερο να εξετάζω και να ερευνώ όπως κάνω και για τους εδώ. Ποιος από αυτούς είναι σοφός και ποιος νομίζει ότι είναι αλλά δεν είναι. Και πόσα δεν θα έδινε κανείς άνδρες δικαστές για να μπορέσει να εξετάσει εκείνον που ηγήθηκε της μεγάλης στρατιάς της Τρίας ή τον Οδυσσέα ή τον Σύσυφο ή και χιλιάδες άλλους που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς άνδρες και γυναίκες να μιλάει με αυτούς και να βρίσκεται μαζί τους και να τους εξετάζει. Δεν θα ήταν όλα αυτά ανίποτη ευτυχία. Πάντως, για τέτοιες αιτίες, όσοι βρίσκονται εκεί δεν θανατώνουν. Εκείνοι είναι και για πολλά άλλα πιο ευτυχισμένοι από τους εδώ, για το λόγο ακόμα ότι τον υπόλοιπο χρόνο μένουν αθάνατοι, αν φυσικά όσα λέγονται είναι αλήθεια. Αλλά κι εσείς πρέπει, άντρε δικαστές, να σκέφτεστε με ελπίδα τον θάνατο και να καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι μόνο μία. Ότι δεν υπάρχει για τον καλό άνθρωπο κανένα κακό. Ούτε όταν ζει, ούτε όταν πεθάνει. Και ότι δεν αμελούν οι θεοί να φροντίζουν για τις υποθέσεις του. Και ούτε τα δικά μου τώρα συνέβησαν από μόνα τους. Αλλά μου είναι φανερό ότι για μένα πια το να πεθάνω και το να απαλλαγώ από τα πράγματα αυτά είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και το σημείο του Θεού δεν με απέτρεψε καθόλου. Κι εγώ σε εκείνους που με καταδίκασαν και στους κατηγόρους μου δεν κρατάω καμιά κακία. Παρόλο που δεν με καταδίκασαν και δεν με κατηγόρησαν με αυτή τη σκέψη αλλά επειδή πίστευαν ότι έτσι θα με έβλαπταν. Για το λόγο αυτό είναι αξιοκατάκριτη. Απ' ένα μόνο ζητώ. Τους γιους μου όταν γίνουν έφηβοι να τους τιμωρήσετε άντρα στεναχωρώντας τους με εκείνα που σας στεναχώρησα κι εγώ αν σας φανούν ότι νοιάζονται πιο πολύ για τα χρήματα ή για κάποιο άλλο πράγμα από ό,τι για την αρετή. Κι αν νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι να τους επικρίνετε, όπως και εγώ εσάς, που δεν φροντίζουν για εκείνα που πρέπει και που νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν αξίζουν τίποτα. Έτσι να πράξετε. Και ό,τι πάθω εγώ και η γη μου από εσά θα το έχω πάθει δίκαια. Αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουμε. Εγώ για να πεθάνω και εσείς για να ζήσετε. Ποιοι από μας πηγαίνουν σε καλύτερο πράγμα είναι άγνωστο σε όλους εκτός από τον Θεό. μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς